άτομα απ' έξω. Καμιά 35 αριά παραπάνω. Δεν βάζω το κυπέλλο. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια. Νίκος από Πάτρα. Ναι, ομάδα. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Ομάδα! Από Πάτρα, ναι. Τι ομάδα είσαι? Παναθηναϊκός είμαι. Καλό βράδυ. Άκουσε. Δεν θέλω φάουλ, πουστικά. Τι να ρωτήσεις κάτι άμα δεν έχεις πει την ομάδα σου. Να έλεγες την ομάδα σου πριν να με ρωτάγεις τώρα. Εγώ τα δίνω όλα τα φάουλ. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Εμπρός. Να ρωτήσεις κάτι. Τι να ρωτήσεις για τον μπουρδέλο σου. Για τη Χούντα. Για το 75-1975 που σέσουσα από τη Β' Εθνική. Τι να ρωτήσεις που έχεις βρει αυτό το θράσος. Πού το βρήκες ρε φίλε. Ρε, δεν είναι ένας εγκληματίας να έχει σκοτώσει 10 να πηγαίνει στο δικαστήριο, να του λέει ο πρόεδρος 10 φορές σόβια και να του λέει, ρε πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Τι να ρωτήσεις ρε άνθρωπε, έχεις σκοτώσει 15 άτομα. Τι να ρωτήσεις. Σου δίνει 15 φορές σόβια, 10-15 λέμε. Και του λες στο τέλος, αντί να στρίψεις να φύγεις για μέσα, του λες να ρωτήσω κάτι. Περιμένει να σου απαντήσει ο πρόεδρος του δικαστηρίου όταν έχεις κάνει 15 φόνους. Έτσι και εσύ λοιπόν. Τι να ρωτήσεις. Έχεις καταστρέψει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το έχεις με τη Χούντα, πήγες εκεί. Με το 1975 σέσωσε αυτό το σήμα. Αυτό το σήμα του Ολυμπιακού σε έσωσε από τη Β' Εθνική. Το καταλαβαίνεις. Και πάει να ρωτήσεις. Τι να ρωτήσεις. Δεν έχεις το δικαίωμα. Δεν μη σε πειράζει που το λέω, έτσι είναι η αλήθεια. Δηλαδή εγώ να πάω να ρωτήσω έναν οπαδό της Μπαρτσελόνα σε έναν αγώνα Champions League. Ρε οπαδέ, τι έγινε τώρα. Ρε Τάκη, θα μου πει, δεν έχεις πάει ούτε τελικό. Όχι, εγώ θα ρωτήσω, θα επιμένω. Μα είναι δυνατόν. Εμπρός. Τάκη, καλησπέρα. Γεια. Γιώργος Αποχή, Ολυμπιακός. Ναι. Συγχαρητήρια για την... Ναι, ευχαριστώ. Πάμε την Κυριακή να του γαζώσουμε. Mm-hmm. Αλλά τους λες, γιατί από ιστορία δεν ξέρουν τίποτα. Μας πετάνε για καμιά ριζούπολη για ένα πέναλτι πριν 40 χρόνια. Ναι. Ποια ριζούπολη, τι πάθανε. Ξεφτυλιστήκανε, έχει. Πηγαίνανε για νίκη και ισοπαλία να πάρουν το παιχνίδι και με ήττα 2-0 και φάγανε 3. Με τον Τζιοβάνι, με Καρεμπέ, με παιχταράδες και μιλάνε για τον Γκούμα και ριζούπολη. Πήγε ο Φιλιππίνης στην Παιανία και είπε «Είστε κότες». Τι να μου πούνε μετά και να με ρωτήσουνε. Και προπόνηση στις ταράτες της Παιανίας κάνανε που τους είχαν πάρει κυνήγι. Αυτά τα έχουν ξεχασμένα. Ναι, και λέω τώρα οι οπαδοί αυτοί του Παναθηναϊκού τώρα γεννηθήκαν. Αυτοί είναι 20 χρονών, δεν ξέρουν τίποτα δηλαδή. Δεν ξέρουν τη μαύρη ιστορία τους. Δεν ξέρουν ότι έπαιξε στην κατοχή με τα SS η ομάδα του Παναθηναϊκού. Πώς το δέχονται ρε φίλε. Και τολμούν να με ρωτήσουνε. Τι να με ρωτήσουνε. Δεν γίνεται παιδιά. Πρέπει κάποια πράγματα να έχουμε και πόσο λένε. Να υπάρχει μια δικαιολογία για μια ερώτηση που δεν θα κάνεις. Να μου πεις και για τον πέναλτι αν ήταν. Πέναλτι δεν ήτανε. Αυτή είναι η μαύρη σας ιστορία. Και δεν έχει το δικαίωμα να ρωτήσετε τίποτα, είπα. Έχω κάνει 15 φόνους, θα του πω του Προέδρου, φίλε, μου έχει δώσει 30 φορές ισόβια. Θα του πω, κύριε Πρόεδρε, θα πω κάτι. Να μου πεις, ρε, πήγαινε από δαγκά, μη σου θα μου πει. Έτσι εσύ, φίλε, από την Πάτρα, τι να ρωτήσεις. Τα αρχίδια μου, να ρωτήσεις. Τι να ρωτήσεις. Με ποιο δικαίωμα. Είσαι ο εγκληματίας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είσαι η βρωμιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μπόχα και βρώμα του πάω ιστορία. Τι να ρωτήσεις. Γι' αυτό έχω παράπονο από τον Ανδριανόπουλο. Που δεν σε πήγα Β' Εθνική. Να μην έχεις ούτε το θάρρος να πεις ότι είσαι Παναθηναϊκός. Ούτε το θάρρος. Αυτή είναι η αλήθεια. Και μόνο αλήθεια. Εμπρός. Γεια σου Τάκη. Γεια. Από Χαλκιδική πάω. Ναι, καλώς το. Εσύ τότε πέταξε και σαπούτσα.
Καλό βράδυ. Τι πετάξε και σαπούτσα τώρα εσύ. Εδώ μιλάω για τον αιώνιο δεύτερο. Εσύ τι για να μιλήσουμε γι' αυτό. Να μιλήσουμε για την Ξάνθη. Γιατί να μιλήσουμε. Για τα δυόμιση πρωταθλήματα. Δύο, δεν υπάρχει μισό. Για τα δύο πρωταθλήματα που έχεις πάρει. Για την προδοσία της Μακεδονίας. Είσαι ένας προδότης. Το ξέρεις ή δεν το ξέρεις. Είσαι ένας προδότης. Δεν πήγες σε συλλαλητήριο υπέρ της Μακεδονίας γιατί έγινες το πουτανάκι του Σαββίδη για να πάρεις ένα πρωτάθλημα. Έγινες το πουτανάκι του Σαββίδη και της προηγούμενης κυβέρνησης. Που πρόδωσε η προηγούμενη κυβέρνηση τη Μακεδονία. Για να πάρεις... Και τι, εσύ, τι πετάχτηκες τώρα. Τι να ρωτήσεις κι εσύ. Τι να μου πεις εσύ. Τι να μου πεις ρε. Για νίκες Ολυμπιακού πάω πρωταθλήματα, τι διάλογα μου πεις. Εμπρός. Έλα, Δαγκή. Συμφωνώ ότι είστε η πιο βρώμικη ομάδα στην Ελλάδα. Ναι, γαμίσου ρε. Μπάσταρ, ρε. Ναι, σ' αποδεικνύω. Βάλε, σε παρακαλώ, το Γουέμπλε. Βάλε, μωρή πουτάνα. Γι' αυτό θα σας γαμάμε μια ζωή. Βάλε.